Στα εγγένεια τη φιλοξένεια παραβρέθηκε και ο τομέαρχη τουρισμού τη Νέα Δημοκρατία, ο Μάνο Κόνσολα, ο οποίο είναι και στο στούντιο του Άτλα Κεντρική Μακεδονία. Χαιρόμαστε που είστε στο δελτίο μα. Και εμεί, κύριε Μόσχη, χαιρόμαστε που είμαστε μαζί. Είστε... Χαίρομαι που είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Και είστε, και που στο βουλευτής μας. Της είστε και βουλευτή τη βαριά βιομηχανία. Είστε βουλευτή του Δωδεκανήσου. Ξέρετε από καλά, καλά, από κοντά τι γίνεται στον τουρισμό. Είναι αλήθεια ότι η Δωδεκανήσου είναι ένα βαρύ πυροβολικό, όπω λέγεται, στην τουριστική βιομηχανία, αλλά Πρέπει να σημειώσω εδώ ότι όλη η Ελλάδα είναι η χώρα εκείνη που έχει τι δυνατότητε ακόμα περισσότερο πλούτο να παράγει από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Αρκεί να υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο για τον τουρισμό, να υπάρχει ενότητα, να υπάρχει κλίμα, γιατί όπω ξέρετε ότι η οικονομία είναι κλίμα. Και κυρίω είναι να δούμε πού βρισκόμαστε, σε σχέση με τι ανταγωνίστριε χώρε και τι θέλουμε και πού θέλουμε να φτάσουμε. Ναι, δεν έχουμε καταφέρει, ενώ μα προσφέρονται τα πάντα, δεν έχουμε καταφέρει ποτέ σε αυτή τη χώρα να κάνουμε 12 μήνο τουρισμό. Απαράδεκτοι είμαστε. Είναι ένα σλόγγαν το οποίο το, θα το ακούσετε και στι συνομοσπονδίε των εργαζομένων στον τουρισμό, στου πράκτορε, στου ξενοδόχου, στα νοικιαζόμενα δωμάτια, στην εστίαση. Τώρα το έχει και το Υπουργείο Τουρισμού. Για να γίνει 365 μέρε ή 12 μήνε ο τουρισμό, χρειάζεται μια συλλογική προσπάθεια. Η εποχικότητα είναι ένα από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τι παθογένειε του ελληνικού τουρισμού, και είναι και ένα από τα στοιχεία τα οποία, αν το αντιμετωπίσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε ένα θετικό πρόσημο και στα έσοδα. Mm. Να σα θυμίσω ότι ε, επέρεται πολλέ φορέ η κυβέρνηση για τον αριθμό των επισκεπτών στην Ελλάδα, ε, Βάλτωσαν τα έσοδα. Αλλά όμως. βάλτωσαν τα έσοδα και χαίρομαι που το λέτε κι εσεί. Αυξάνονται Εάν, λοιπόν λύσουμε... οι αφήξει και επανηγυρίζουμε για τα ρεκόρ ω χώρα, αλλά τα έσοδα έχουν κολλήσει. Είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνετε, και είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γιατί yeah. το θετικό πρόσημο στον τουρισμό το καταγράφουν τα έσοδα. Yeah, είναι ένα, ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το δούμε άμεσα. Γιατί η εποχικότητα, που είπατε πριν, μπορεί να δώσει σε αυτή την επέκταση των προσπαθειών για τα έσοδα ένα θετικό πρόσημο. Εκεί, επίσης, πρέπει να πω ότι το, η κατεκαφθαλή δαπάνη ανατουρίστα τα τελευταία χρόνια είναι πολύ μικρή σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χώρες. Δηλαδή, να σας θυμίσω ότι το 2014 περίπου η καταγεφαλήνη δαπάνη να τουρίστα ήταν στα 540 ευρώ. Εκεί παραμένουμε και το 2018. Πολύ χαμηλά. Είναι πολύ χαμηλά. Όταν στην Ισπανία, στην Ιταλία είναι περίπου στα 1000 ευρώ και πάνω από αυτά. Άρα... Εμείς προσφέρουμε ως χώρα όμως αυτά που θα ήθελε ένας που έχει μεγαλύτερο βαλάντιο. Γιατί μπορεί να ζητάμε και να γκρινιάζουμε, ακούτε, τουλάχιστον εμεί στη Βόρεια Ελλάδα, οι γκρίνε που ακούμε είναι για του Βαλκάνιου, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη οικονομική δυνατότητα οι άνθρωποι. Ε, μένουν μία εβδομάδα, δέκα μέρε, όσο αντέχουν, ε, φέρνουν μέχρι και πράγματα από το σπίτι του. Δεν αφήνουν λεφτά πολλέ φορέ στην αγορά τη Βορειοελλάδος. Ελλάδο. Έχουμε όμω τη δυνατότητα να φέρουμε άλλου τουρίστε. Αναφέρεται ένα από τα βασικά αίτια που συρρυγνώνουν τα έσοδα στον τουρισμό. Δηλαδή είναι πού απευθυνόμαστε σε ποιε αγορέ απευθυνόμαστε. Και θέλω να σα θυμίσω ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εκείνα τα καταλήματα που να κάνουμε στροφή στην ποιότητα. Σήμερα έχουμε δύο αιτίε για την παθογένεια, την αναντιστοιχία αφήξεων και εσόδων. Το ένα είναι η υπερφορολόγηση που έχει γιγαντωθεί με τη φοροεπιδρομή τη κυβέρνηση με αποτέλεσμα να είναι μη βιώσιμε οι τουριστικέ επιχειρήσει και οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό να δεινοπαθούν αν θα είναι βιώσιμε χρονιά με χρονιά. Ναι. Και το δεύτερο είναι η μη η ανταγωνιστική ε, προσφορά τη χώρα σε σχέση με τι γείτονε χώρε. Εδώ λοιπόν έχουμε το εξή. Τι μπορούμε να κάνουμε για το πρώτο θέμα, εμεί η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Μητσουδάκη έχει αποφασίσει αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών. Αν υπάρχει χρόνο θα θα πάμε, συζητήσουμε και για αυτά. δεν έχουμε χρόνο. Επειδή Οπότε, λοιπόν, καθυστέρησαν το... τα εγγένεια, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Το, δεύτερο προέδρο... όμως, το δεύτερο όμως είναι αυτό που είπατε. Έχετε δυνατότητα να το έχουμε κάνετε. Δυνατότητα. Είμαστε σε μνημόνια. Είπαμε λοιπόν. Έχω... Δεν έχουμε... είναι πολύ καθαρή η έχω... Έχουμε Δυνατότητα. Λογοδοτούμε. Ξέρετε όμως... Να σα θυμίσω ότι το είχαμε κάνει και με την προηγούμενη κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, με τον του Σαμαρά. Είχαμε μειώσει, για παράδειγμα, το, το, το φορολογικό συντελεστή στην εστίαση και τότε η ανεξάρτητη αρχή εσόδων είχε σημειώσει τριπλασιασμό στα έσοδα από αυτά που υπήρχαν. Δηλαδή τώρα είναι 24% συντελεστή για την εστίαση σε σχέση με τι ανταγωνιστικέ χώρε που είναι 10%. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα χαοτικό σημείο που πρέπει να, να αμβλύνουμε. Είπατε όμω προηγουμένω, έχουμε τη δυνατότητα. Εκτό από τη φορολογία που είναι ένα σημείο παθογένεια, το δεύτερο είναι και τα ζητήματα που αφορούν τη χωροταξία. Η χωροταξία του τουρισμού ανάγεται στο 2003. Πρέπει να δώσουμε κίνητρα, αναπτυξιακό όμως στον τουρισμό και κυρίω τη δυνατότητα να έχουμε μια άλλου είδου αντίληψη για του συντελεστέ δόμηση και κυρίω για τη δυνατότητα να γίνουν σύνθετα τουριστικά καταλήμματα και στη Βορειοελλάδα και εξυγχρονισμό στα υφιστάμενα. Έτσι μόνο θα κάνουμε στροφή στην ποιότητα. Είπαμε μόνο μερικά παραδείγματα από τι δυνατότητε ναι. που έχει η Νέα πρέπει να, Δημοκρατία. Πρέπει να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στι υποδομέ. Ναι. Πολύ μεγάλη βαρύτητα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στι υποδομέ, τι κτηριακέ. Υπάρχει και ζήτημα με του δρόμου μα, υπάρχει ζήτημα με τα αεροδρόμια. Βελτιώνεται βέβαια Αν η κατάσταση. Η Αλλά όταν, κατήκον, όταν, ζητάμε... Τον <laughs> όταν ζητάμε, πρέπει να ξέρουμε και να προσφέρουμε. Είναι αλήθεια. Κύριε Μόσχη, οι υποδομέ έχει τη δυνατότητα Θεσσαλονίκη. Το λιμάνι μπορεί να γίνει home porting. Μπορεί να βελτιωθούν οι λιμενικέ υποδομέ. Μπορούν να βελτιωθούν οι υποδομέ των οδικών αξώνων. Να βελτιωθούν οι υποδομέ και στα αεροδρόμια και στου ιδιοδρόμου. Όλα αυτά συγκλίνουν σε αυτό που λέμε τουριστική ανάπτυξη, τουριστική πολιτική, τουριστική στρατηγική. Κύριε Κόνσολα, ευχαριστώ, πολύ Εγώ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σα στο Δελτίο. Να είστε καλά, να είστε καλά κι εσεί.